Άνω τελεία. Άνω τελεία. Έχει σχέση με την ηλικία φυσικά η άνω τελεία. Δεν είναι στην τελεία, είμαι στην άνω τελεία. Είναι αυτοβιογραφικό, είναι όλη μου η ζωή. Από τότε που γεννήθηκε το τέρας, εγώ, έτσι με έλεγε ο πατέρας μου, τέρας. Είναι αφιερωμένο στο Φρέντι, τον Γερμανό βέβαια, τον άντρα μου και στη μαμά μου. Είναι τα δύο πρόσωπα που αγάπησα πιο πολύ στη ζωή μου. Λόγω του, το βιβλίο είναι έτσι αυτοβιογραφικό, από την κόρη του, την Αταλία Γερμανού, έχετε πάρει έτσι κάποια έγκριση για να γράψετε. Έγκριση. Ναι. Όχι δα. Όχι δα. Επειδή είναι αυτοβιογραφικό. Όχι δα, τελεία. Ωστόσο όμως δεν την είδαμε στην παρουσίαση. Ναι, έλειπε, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί και να άλλη. Ωστόσο, εγώ βλέπω μέσα από αυτό έτσι και μια πικρία που μου λέτε, που δεν έχετε πληρώνει και που δεν ήρθε κιόλας. Εγώ με τον τρόπο μου σας είπα την αγαπώ την Αταλία. Και με πονάει το ότι δεν την βλέπω. Είναι η κόρη του Φρέντι, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Είμαι μια μεγάλη γυναίκα πια. Όλα θα τα λέω. Είτε σας αρέσουν, είτε δεν σας αρέσουν. Είτε αρέσει στην Αταλία, είτε δεν αρέσει. Θα γίνει σίριαλ, πείτε μου λίγο γι' αυτό. Θα γίνει σίριαλ. Δεν μπορώ να σας πω πολλές λεπτομέρειες. Αν έχετε πάρει τα δικαιώματα, έχετε μιλήσει με την αντίστοιχη πλευρά του κύριου Γερμανού. Δεν νομίζω ότι μου είναι απαραίτητο. Το μισό βιβλίο, μάλλον, είναι η Ναταλία. Γιατί σας είπα, ζούσαμε σαν οικογένεια. Γιατί να μην θέλει να γίνει η Σύρια, να λίμωνο. Έχω συνεργαστεί με τον Κιμούλη. Ναι, είναι αυστηρός, είναι απότομος. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν βίασε κανέναν. Ναι. Όλη μου την πορεία έχω συναντήσει αρκετές κακές συμπεριφορές. Εδώ και ο σύζυγός μας μπορεί να είναι με κακή συμπεριφορά και ο συγγενής μας. Η δήλωση αυτή ότι και τι έγινε αν κάποιος συγγενής, φίλος, ο άντρας μας κακοποιεί, για μένα αυτή η δήλωση έχει επίσης παρουσία. Κακοποιητική χρειά. Έλεος πια, δηλαδή δεν ξέρω μήπως η Φέη Σκορδά μεταφράζει λάθος τα ελληνικά. Γιατί σαν μετάφραση το είδα αυτό. Επειδή έχει σπουδάσει στην Ιταλία, μιλάει πιο καλά τα ιταλικά. Και μου έκανε πραγματικά εντύπωση η επίθεσή της, γιατί σαν επίθεση το είδα. Εγώ εννοούσα ότι ο Γιώργος Κιμούλης έχει ένα αλφα χαρακτήρα. Είναι λίγο σκληρός, λίγο καμιά φορά επιθετικός. Εμένα ο Δημήτρης, ο σύντροφός μου, δεν μου έχει μιλήσει άσχημα. Να τον διώξω. Όχι βέβαια, συμβαίνει. Αυτό είπα. Να τον κόψουμε τον Κιμούλη από το θέατρο. Καλά για τους άλλους, δεν μιλάω. Αλλά για τον Κιμούλη. Ένα από τα μεγάλα ταλέντα που έχουμε. Επειδή τι έκανε. Νομίζω ότι σκούντιξε λίγο κάποια συνάδελφο. Εμένα προσωπικά με προσβάλλει πάρα πολύ η δήλωση της κυρίας Ιωαννίδου. Διότι δικαιολογεί καθαρά και εξάστερα τις κακές αντρικές συμπεριφορές εν γέννη. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η Γραμμέλη. Εγώ την Γραμμέλη τη συμπαθούσα, Αυτό έχω να πω. Ο τρόπος που μίλησε δεν ήταν καλός. Λίγο σεβασμό. Ουφ αυτό. Γιατί καλά τα είπες. Μια μεγάλη ανάσα, γιατί θα σου πω, γιατί αγαπώ πάρα πολύ τη Μαρία Ιωαννίδου. Καταλαβαίνω ότι οι απόψεις της προέρχονται από παλιακές πεπιθήσεις που παλεύουμε πια στις μέρες μας. Να σπάσουμε αυτά τα στερεότυπα. Να σπάσουμε και να αλλάξουμε τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι, ώστε να φτάνουμε το 2022 να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες κακοποιητικές συμπεριφορές και να βλέπουμε όλα αυτά να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι οι αντιλήψεις της προέρχονται από πάρα πολλά χρόνια πίσω, όταν ακόμα στις κλειστές ελληνικές κοινωνίες λέγαμε τότε «Έλα μωρέ, ο άντρας το λιμάνι του είσαι εσύ, θα πάει και λίγο δεξιά και αριστερά και θα γυρίσει». Και όλα αυτά, το είπα το λιγότερο, το light. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, όταν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, όταν παλεύουμε όλοι μαζί να δώσουμε φωνή σε κάθε κακοποιημένο θύμα μιας κακής κατάστασης, δεν μπορείς να βγεις και να το πεις αυτό το πράγμα πια. Είναι λάθος, είναι πολύ λογικό ότι θα δεχτείς επίθεση για αυτή σου την τοποθέτηση. Ισχύει αυτό που λέτε. Γιατί δεν υπάρχει καμία ανοχή σε κανενός είδους βία, από όπου και αν αυτή προέρχεται. Είδες όμως ότι η λογική της Μαρίας, που και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και τη σέβομαι και την εκτιμώ, η λογική όμως ήταν ότι μεγάλη γυναίκα είμαι, θα λέω ό,τι θέλω.
Εδώ υπάρχει ένα λεπτό θέμα που έχει να κάνει με το πώς σχολιάζεις και προσεγγίζεις τα πράγματα. Υπάρχει αυτό που είπες που συμφωνώ πιο πολύ, το ότι μπορεί οι άνθρωποι να μεγάλωσαν σε μια άλλη κοινωνία, να είναι μεγάλοι, αλλά πρέπει στο δημόσιο λόγο λίγο να το φιλτράρουνε. Καταλαβαίνω το μεγάλη γυναίκα είμαι, θα λέω ό,τι θέλω. Δεν συμφωνώ. Οι πεπιθήσεις όμως είναι αυτές. Γιατί όταν μιλάς δημόσια, δυστυχώς, είσαι στο 2022. Και είναι αυτές οι πεπιθήσεις που φέρανε μια κοινωνία σήμερα να πρέπει να καταπολεμά αυτά που θα έπρεπε να είναι δεδομένα και κεκτημένα. Ότι ο σεβασμός προς τον άλλον τον άνθρωπο, ότι η λεκτική βία, η ψυχολογική βία, η σωματική βία, όλα αυτά είναι βία. Δεν υπάρχει το με έσβρωξε λίγο. Ούτε δεν υπάρχει, εντάξει, το μου φώναξε λίγο. Δεν βίασε και κανένα. Δεν υπάρχει το με έβρισε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Και είναι να λίγο πολύ. Δεν έχει μέτρο αυτό. Παιδιά, είναι βία. Να είμαστε πολύ σαφείς αυτό που λέμε πια. Δεν χρειάζεται να βάζουμε ερμηνείες. Να είμαστε σαφείς. Γιατί πήγε να το δικαιολογήσει. Και έτσι όπως πάει να το δικαιολογήσει, καταλαβαίνω τι έχει στο νου της να πει και πώς πρέπει να το δικαιολογήσει. Αλλά τώρα δεν είναι. Δεν πρέπει να έχουμε παρερμηνείες. Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς και να είμαστε σε αυτό το πνεύμα που λες. Όχι σε όλα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που απάντησε στην Μπέννη στο αν θα πάρει την έγκριση της Ναταλίας Γερμανού για την βιογραφία της. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το όχι δα. Όχι δα. Άκου να δεις. Αισθάνεται λοιπόν ότι έχει, εγώ αυτό εισέπραξα, ότι έχει το δικαίωμα, επειδή έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια με τον Φρέντι Γερμανό, να μπορεί την ζωή τους και τα βιώματά τους και τις εμπειρίες του και τέλος πάντων αυτό που εκείνη πιστεύει. Και αυτό είναι μια αλήθεια, έτσι. Όταν έχει περάσει χρόνια με έναν άνθρωπο και έχει ζήσει αυτά που έχει ζήσει δίπλα του, είναι η δικιά της ζωή μαζί του. Μπορεί να εξιστορήσει αυτά που έχει ζήσει εκείνη με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Από την άλλη μεριά, όταν υπάρχει ένας άνθρωπος της, είναι η κόρη ενός ανθρώπου ο οποίος δεν υπάρχει στη ζωή, εγώ το βρίσκω και πολύ λογικό να έχει μια αγωνία, ένα άγχος για το πώς ορισμένα γεγονότα θα. Επηρεάζουν ή όχι την Ναταλία. Σίγουρα την επηρεάζουν. Είναι όμως μια σχέση, δεν παιδιά. Δεν είναι και υποχρεωτικό να πάρει την άδειά της για να τα εκφράσει και να τα εξιστορήσει όλα η αυτά. Η σχέση της Μαρίας Ιωαννίδου με την Ναταλία Γερμανού είναι μια σχέση που την έχουμε δει και στις τηλεοπτικές κάμερες. Το παράπονο που εξέφρασε ότι δεν τη βλέπει το έχει εκφράσει και μπροστά στην Ναταλία σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Οπότε θεωρώ ότι το να ακούσουμε ένα σχόλιο που θα κάνει προς την Ναταλία. Δεν νομίζω ότι χωράει πάρα πολλές αναγνώσεις. Είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πάντως, αν ψάχνει ηθοποιό για το σύριαλ, αν δηλαδή το πάει στο σύριαλ και θέλει να κάνω. Περίμενα, το περίμενα. Λέω πότε θα πει η Ελένη μας ότι είναι η κατάλληλη για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω η ζωή της είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, από ό,τι έχουμε ακούσει και από ό,τι έχει ζήσει, μια γεμάτη ζωή. Μια ωραία ζωή που θα έχει ενδιαφέρον έτσι να το δούμε στην οθόνη μας.